τρόπο. Εννοώ, και μάλιστα κύριε τέτοια Λίγα, μεγάλη, και είπε, μεγάλη τα σύνορα που άνοιξαν και έκλεισαν, ότι με την πολιτική, με την πολιτική που ακολουθήθηκε. Μήπως προτείνετε, κύριε Χατζηδάκη, να κάνουμε στην Ιδωμένη αυτό που είπε ο κύριος Βαζιτσιώτης. Να το εκενώσουμε με βία. Λέω πολύ απλά, κύριε Ρήγα. Λέω πολύ απλά, κύριε Ρήγα, ότι με τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν, μια και είπατε για τα σύνορα που άνοιξαν και έκλεισαν, έχουν μείνει ανοιχτά τα ανατολικά μας σύνορα, είσαμε σήμερα και μετά την υπογραφή της συμφωνίας, και κλειστά τα βόρεια σύνορά μας. Και η χώρα κινδυνεύει να γίνει ένας απέραντος καταβλισμός. Δηλαδή. Τι προτείνετε δηλαδή, να βουλιάξουμε τις βάρκες? Προτείνω αυτό που λέει ο κύριος Μουζάλας. Να φύγετε από τις ιδεολειψίες σας και να δεχτείτε την πραγματικότητα. Να εφαρμόσετε ένα σχέδιο. Εφολόγιο κάνετε για ιδεολειψίες. Πέστε λοιπόν, πώς τα ανατολικά σύνορα. Θα σας πω δύο αριθμούς που δείχνουν πώς συμπεριφέρεστε διαφορετικά από τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Το 2014. Ευτυχώς που συμπεριφερόμαστε, γιατί με κλειστά σύνορα και με τον τρόπο. Ναι, εννοώ ότι καταλάβατε τι εννοώ. Με ακροδεξιά αντίληψη, κύριε Χατζηδάκη. Και με αυτό που είπε και ο κύριος Βαρβιτσιώτης, να πάμε να κάνουμε επέμβαση στην Ιδωμένη. Αυτό θέλετε.